ταξίδι. Δεν το περίμενα ότι θα ξεκινήσει έτσι το πρώτο μου vlog μετά από 80 χρόνια, αλλά να με. Καλέ, γεια! Τι κάνετε, πώς είστε? Πού πας, σε εγκαταλείπει η μαμά σου? Θα πάει στην Εύη. Την νέα της μαμά. Θα βάλω τα κλάματα. Σταμάτα, αγάπη μου. Τον άκουσα να δεις. Ηρέμησε λιγάκι, γιατί θα πάμε να σε δώσουμε στους γύφτους. Παγκράτη, Παγκράτη, Παγκράτη. Αντίο. Σταμάτα. Είσαι η πιο άκαρδη γυναίκα που γνώρισα ποτέ μου. Γεια σου, αντίο. Αντίο, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Θα έρθω να σε ξαναδώ κάποτε. Δώσαμε τη γάτα. Η γάτα είναι σε καλά χέρια. Ήταν δύο πάρα πολύ καλές κοπέλες που την πήρανε. Ελπίζουμε τα καλύτερα στα νέα καθήκοντα της γάτας. Δάφνη! 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 Λενιά! Δάφνη! Μέτς! 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 Αυτός ο τύπος είχε μπει ανάποδα στο στενό και περίμενε να βγούμε εμείς από το στενό για να μπει αυτός ανάποδα. Οδική παιδεία γενικά, παιδιά. Δεν έχουμε που δεν έχουμε παιδεία στην Ελλάδα, σε έχουμε οδική παιδεία τουλάχιστον. Στην Ελλάδα δεν έχουμε παιδεία. Μέτς! Καλή Μάρμαρο! Τι έχεις να πεις που κάνω vlog? Παγκρατή! Επιτέλους! Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς χωράμε μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο τρία άτομα? Είναι πάρα πολύ μικρό. Γενικά δεν χωρέ σκυλιά πίσω. Ρε, αλήθεια, πες μου λίγο τι κάνεις. Λεωφορείο! Λοιπόν, είναι ο πρώτος καφές μετά από πάρα πολύ καιρό που βγαίνω για να πιω. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μαμά μου και όλη μου την οικογένεια. Για τραγούδα μου λιγάκι κάτι. Κάνω comeback. Comeback στον ερωτά. Μίξα. Κάνουν εμετό αυτοί που βλέπουν αυτό το vlog, γιατί όλο κουνιέσαι. Πάντα κουνιέμαι, είναι για να μπαίνουν στο feeling. Είσαι κουνιστή. Είμαι κουνιστή. Καφέ. Μία δήλωση. Γεια σας. Βρήκες τώρα άνθρωπο να σου κάνει δήλωση και να είναι και χαρούμενος. Επειδή δεν σας έχω εξηγήσει κάποια πράγματα, αυτό που βλέπετε τώρα είναι ένα vlog. Μετά από 10. Και τώρα κάνουμε ένα διάλειμμα για να φάμε το δεκαπιανό μας. Είναι ένα ωραιότατο ροδάκινο. Επειδή κολλάρε στα καρδιά. Έχω και τα φασόλια μαζί το μεσημεριανό. Δεν αντέχω άλλο με τα φασόλια. Και τώρα σφάμε το ροδάκινο. Τα οποία τα είχα κάνει πουρέ. Αυτά τα φασόλια είναι σαν πουρέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Τα φιλιά μου. Τα φιλιά μας, Βίκυ. Έλα. Α, τέλεια. Θα σε απαντήσω, κουκλά μου. Θέλεις να πεθάνεις? Θα πεθάνεις. Κρίμα. Γεια σας, παιδιά. Ίσως αναρωτιέστε πού στο καλό έχω χαθεί τόσο καιρό. Η αλήθεια είναι ότι είχα χαθεί. Αυτό συνέβη για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους δεν θα αναλύσω τώρα. Θα αναλύσω σε επόμενο βίντεο. Πρέπει να σας πω τι πράγματα έχουν αλλάξει σε αυτή την μίζερη ζωούλα μου. Έχω ξεκινήσει διατροφή, έχω ξεκινήσει γυμναστήριο, έχω χάσει 9 κιλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων, έτρωγα πάρα πολύ, είχα γίνει βουλιμική. Έτρωγα πάρα πολύ τρασίλα και δεν σταμάταγε ο αχόρταγός μου να κατεβάζει πράγματα. Τώρα ακολουθώ μία διατροφή με τον πολύ αγαπημένο μου διατροφολόγο, τον Γιώργο, ο οποίος, φίλε, εντάξει, τι να πω, ό,τι και να πω για αυτόν τον άνθρωπο είναι λίγο, με έχει κάνει να αλλάξω τελείως τη σχέση μου με το φαγητό, με έχει κάνει το μυαλό μου να το έχω με έναν πολύ ωραίο τρόπο, έχει σταματήσει να με ελέγχει το φαγητό, γιατί εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι η καθημερινότητά μου ελεγχόταν από το φαγητό. Δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι σκεφτόμουν τι θα φάω, πώς θα το φάω. Εντάξει, δεν μου έκανε και πάρα πολύ καλό, ούτε στην υγεία μου. Χαλάγα πάρα πολλά λεφτά στο φαγητό. Και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει ρε φίλε, δεν γίνεται να τρως 5 σακούλες τηγανιτές πατάτες την ημέρα. Κάπου λίγο έλεος, ας πούμε. Μετά ήταν η καραντίνα. Εγώ στην καραντίνα δεν ξεκουράστηκα καθόλου, γιατί δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ μου στη δουλειά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν σε βοηθάει και στην ψυχολογία σου αυτό πάρα πολύ. Φοβόμουν να μην πεθάνω, χωρίς να το έχω επιλέξει από μόνη μου. Εγώ στις αρχές του χρόνου ξεκίνησα γυμναστήριο. Ναι, εγώ. Ξεκίνησα, πήγαινα 4 φορές την εβδομάδα, πορωμένη. Έγινε αυτό με την καραντίνα, οπότε σταμάτησα να πηγαίνω γυμναστήριο, προσπάθησα να κάνω γυμναστική στο σπίτι. Δεν τα κατάφερνα στο σπίτι, γιατί βαριόμουν πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι στο γυμναστήριο έχεις εκεί το Παναγιώτη, το γυμναστή μου, ο οποίος σε αναγκάζει να γυμναστείς. Θες φίλοι, ήρθες εδώ πέρα
πλήρωσες λεφτά, φάτο τώρα, γυμνάσου. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, μπαίνεις εκεί μέσα και για μία ώρα είσαι αναγκασμένη να γυμναστείς. Πού είσαι ρε κοριτσάκι, πού είσαι ρε, πού είσαι. Πού πάω? Έξοδος, από εδώ είναι έξοδος. Ή πάω στο 8ο υπόγειο? Μάλιστα. Εγώ βγαίνω από εδώ πάντως, παιδιά. Βοήθεια. Έλα μας τώρα, έλα. Έλα, παίρνε κι εσύ. Ωραία. Ανέβω ένα λάδι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, φίλε. Όταν σε αφήνουν να περνάς, οι καλοί οι άνθρωποι, οι καθόλου κομπλεξικοί, μια χαρά είναι όλα. Είναι κάτι τύποι που θες να περάσεις, έχεις το φλάς τσουκ 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 45 ώρες και φίλε δεν σε αφήνουνε, γιατί είναι στα αρχίδια τους, γιατί στην Ελλάδα δεν θέλουμε να κάνουμε καλό σε έναν άνθρωπο που έχει κλείσει 10 λωρίδες πίσω του για να στρίψει δεξιά. Αυτό το καιρό λοιπόν που έχω άδεια, είμαι σε μια κατάσταση όλη τη μέρα μέσα στο αυτοκίνητο και συνειδητοποίησα, παιδιά, ότι έχει πάρα πολύ κίνηση τις ώρες που εγώ δουλεύω. Οπότε δεν ξέρω αν είμαι τυχερή ή όχι. Να το. Έλα, φίλε, παίρνω. Sorry. Παίρνω. Χωράς. Χώρες, εντάξει. Είστε καλά, φίλο. Αφού πήγα τη μαμά μου για κάτι ψώνια που τελικά δεν ψώνησε τίποτα, γιατί δεν βγάλα μάκρη, πήρα κι εγώ ένα σορτσάκι για το γυμναστήριο. Έχω δύο σορτσάκια για το γυμναστήριο, αλλά φαίνεται από μέσα στο βρακί, ρε φίλε. Πολύ ωραία. Λιρένα, σε ευχαριστώ για το sponsored με τα σορτσάκια. Αλλά όταν σκύβεις, φαίνεται από μέσα το βρακί. Οπότε πήρα ένα τέτοιο φάση. Κάνω χολ μέσα στο αυτοκίνητο. Πήρα ένα τέτοιο, το οποίο είναι κολάν σορτσάκι, το φοράς μέσα από το άλλο σορτσάκι και άμα σκύψεις, δεν φαίνεται η δουλειά που έχω κάνει στη Νίκη. Η αποτρίχωση, η σένια και η super duper wow. Κατάλαβες. 2000 τώρα να, χρόνια γυμνά, πια να πω. Outfit of the day. Λοιπόν, τώρα πηγαίνουμε στο Σεφερτό. Το Σεφερτό είναι το αγαπημένο μεζοδοπολείο στους Αμπελόκηπους. Και επειδή είναι η νέα μου υπηκότητα πλέον, έχω φύγει από Πειραιά και έχω πάει στα ξένα, έπρεπε να βρω και ένα αγαπημένο μαγαζί εκεί και το βρήκα. Εγώ δεν θα φάω γιατί έχω φάει το μεσημεριανό μου από ό,τι είδατε. Αχ, παπούτσια, επιτέλους, γιατί ήθελα καινούργια παπούτσια. Περπατάω στον δρόμο και ακούω αυτή η κοπελίτσα δεν είναι YouTuber και λέω υπάρχει ακόμη άνθρωπος που βλέπει το κανάλι μου και είναι εδώ τα κορίτσια. Γεια, γεια σας κορίτσια, τι κάνετε εδώ, πού πάτε? Πάμε βόλτα. Εμείς πάμε βόλτα, γυρίσαμε από προπόνηση. Α, τι προπόνηση? Βολέι. Μπράβο στα κορίτσια, μπράβο. Πώς σας λένε, θέλετε να πείτε κάτι στον κόσμο, είναι η μόνη ευκαιρία που σας δίνεται. Λοιπόν, είμαι η Στεφανία. Εμένα με λένε Κέισι. Εμένα Φλιό. Χάρηκα. Γεια σας κορίτσια, μπράβο σας, δεν έχετε να πείτε τίποτα. Όχι. Εντάξει, αντίο, γεια. Καλημέρα. Χθες γύρισα σπίτι και έκατσα και έκανα μοντάζ και γι' αυτό δεν τράβηξα τίποτα. Αυτό εδώ το βίντεο είναι το βίντεο που βλέπετε τώρα. Απλά ο μόνος τρόπος για να το κάνω αυτό το βίντεο για να ανέβει είναι να το μοντάρω ό,τι γυρίζω να το μοντάρω. Δεν έχετε δει το καινούργιο μου γραφείο. Έχω αυτά εδώ πέρα τα τέτοια που τα είχα και στο στούντιο. Τώρα δεν θα σας δείξω πολύ το γραφείο γιατί είναι χάλια, αλλά θα σας δείξω στο φυτό. Λοιπόν, σήμερα θα πάω για μπάνιο. Περιφερειακός. Διόδια. Κουτσουλιά. Thank you.
όνειρο. Πέρασε η άδεια, πέρασε το Σαββατοκύριακο. Από ό,τι βλέπετε, είναι η πρώτη μέρα επιστροφή στη δουλειά. Επιστροφή στη δουλειά και είμαι στον δρόμο. Γεια σας, πάω σπίτι τώρα. Και βλέποντας τα πλάνα που έχω γυρίσει από το vlog, σκέφτηκα ότι θα ήθελα στην αλήθεια να σας πω και στην πραγματικότητα και κατά κύριο λόγο γιατί εξαφανίστηκα. Πού ήμουνα τόσο καιρό, πού χάθηκα, τι περνούσε μέσα από το όσο καιρό έλειπα. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος λόγος που πήγα κατά διαόλου αυτό το κανάλι είναι ότι είχα κατάθλιψη, είχα βαρεθεί, είχα ξενερώσει, ήταν αυτό το ότι δεν είχα όρεξη να κάνω τίποτα. Το να κάνω βίντεο μου φαινόταν πραγματικά αγκαρία και δεν ήθελα να είναι έτσι, γιατί εγώ ξεκίνησα τελείως διαφορετικά. Ξεκίνησα γιατί γούσταρα να γυρίζω βίντεο, ξεκίνησα γιατί γούσταρα να κάνω τον κόσμο να γελάει. Και ξαφνικά έβλεπα ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δεν μπορούσα να κάνω ούτε εμένα να γελάσω. Και είναι γνωστό ότι εγώ γελάω πάρα πολύ με τα αστεία μου και τα ανέκδοτά μου. Ποιο είναι το θέμα, γιατί σταμάτησα να κάνω βίντεο, γιατί έχασα την όρεξή μου, γιατί έχασα το κέφι μου. Κέφι, τέλος πάντων, όπως έστολες αυτό τώρα. Γιατί έγινα μία μίζερη κυριούλα, ήμουν πάντα μία μίζερη κυριούλα, ήμουν πάντα μία στενάχωρη κοπέλα. Το θέμα όμως είναι ότι το 19 αυτό παράγινε. Συνέβησαν διάφορα πράγματα στη ζωή μου τα οποία με έριξαν πιο βαθιά στην κατάθλιψη. Μπορεί να το λέω για πλάκα, αλλά το εννοώ όντως. Ακόμη έχω σε ένα βαθμό. Θεωρώ όμως ότι είμαι πολύ καλύτερα από ό,τι ήμουν το 19. Είχα μπουχτίσει, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Δεν ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω βίντεο. Δεν ένιωθα. Ό,τι έκανα το 2019 δεν μου άρεσε από βίντεο. Και το έβλεπα ότι δεν άρεσε και σε εσάς. Δεν άρεσε τον κόσμο, ρε φίλε, να με βλέπει εμένα μίζερη και κλαψομούνα. Δεν ήθελε ο κόσμος να το δει αυτό και δεν ήθελα κι εγώ να το βγάζω προς τα έξω. Και είπα να σταματήσω για λίγο καιρό, μπας και αλλάξει αυτό το πράγμα. Και αλήθεια είναι ότι ηρέμησα πάρα πολύ όλον αυτόν τον καιρό που δεν έκανα βίντεο. Γιατί όταν αναγκαζόμουν να κάνω βίντεο, το έχασα. Γιατί αναγκαζόμουν να κάνω βίντεο, δεν ήθελα να κάνω βίντεο, δεν γούσταρα. Δεν σας έχει ποτέ απλά να μην γουστάρετε. Και το θέμα ποιο είναι, ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος με στήριζε και πραγματικά αυτό τον κόσμο τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο εκτιμώ ορισμένους από εσάς και τα μηνύματα που μου στέλνατε όλο αυτό τον καιρό που έλειπα και η αγάπη που μου δείχνατε και που ενδιαφερόσασταν ακόμη για το γιατί έχω εξαφανιστεί, τι σκαταζεί η ζωή, ακόμη και εσάς που μου στείλατε ένα μήνυμα να δείτε αν ζω. Πραγματικά σας έχω μέσα στην καρδιά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ποτέ στη ζωή μου δεν περίμενα ότι θα είμαι έστω και λίγο σημαντική για τόσο κόσμο. Έκανα βίντεο για να μην απογοητεύεστε, αλλά τελικά το αποτέλεσμα σας απογοήτευε περισσότερο. Οπότε ρε φίλε, τι να κάνω. Το ζουμί ποιο είναι. Ήθελα να είμαι αστεία. Είχα κατάθλιψη. Το χιούμορ μου δεν έβγαινε πλέον. Δούλευα παράλληλα και ήμουνα λίγο σε μια φάση ότι να δώσω όλη την ενέργειά μου στη δουλειά μου. Το έκανα. Μου έλειψε το YouTube. Παράλληλα συνέβησαν πράγματα τα οποία μου επηρέασαν την ψυχολογία πάρα πολύ. Τώρα έτσι έχω προσπαθήσει λίγο να επανέλθω. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι σκατά θέλετε να δείτε από μένα. Θέλω να επανέλθω, θέλω να είμαι καλά, θέλω να κάνω κόσμο να γελάει. Αυτό δεν μου έχει φύγει ποτέ, δεν νομίζω να μου φύγει ποτέ. Μου άρεσε πραγματικά, πιστεύω ότι τα χρόνια που ήμουν καλά στο YouTube ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Λοιπόν, επειδή ζεσταίνομαι και για να καταλήξουμε κάπου, γράψτε μου στα σχόλια τι σκατά θέλετε να δείτε από μένα. Θέλετε να δείτε σκετσάκια, θέλετε να δείτε ντοκιμαντέρ, θέλετε να δείτε ταινία καυτού περιεχομένου. Το μόνο καυτό περιεχόμενο που μπορώ να σας δώσω είναι εγώ να τρώω σε φαστουντάδικο κρυφά από το διατροφολόγο μου. Έχω αναγεννηθεί. Είμαι σαν μία κάμπια που έγινε πεταλούδα και πετάει στον αέρα. Ψηλά. Και πετάει τα μωρά της στον αέρα. Γιατί έτσι κάνουμε εμείς οι πεταλούδες. Apparently. Όλο αυτό που ήθελα όλον αυτόν τον καιρό, όλο το 2019, ήταν απλά να ουρλιάξω! Αλλά τώρα είμαι μια χαρά! Δεν χρειάζεται να ουρλιάζω μες στο αυτοκίνητο για να νιώσω καλύτερα! Σε ευχαριστώ, Μωρή Φιλενάδα!